ένα μήνα μετά την επιβολή τσουχτερών προστήμων από το Ευρωδικαστήριο για πλημελή διαχείριση αστικών λιμάτων σε δήμους της Ανατολικής Αττικής, έρχεται σήμερα και δεύτερη παραπομπή της χώρας από την Κομισιόν, αυτή τη φορά για τα αστικά λίμματα της Ελευσίνας, η οποία δεν διαθέτει αποχετευτικό σύστημα. Η Επιτροπή προχώρησε σε αυτό το βήμα, καθώς εδώ και 11 χρόνια, και ενώ ήδη υπάρχει προηγούμενη καταδικαστική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος και τα λίμματα καταλήγουν ανεπεξέργαστα μέσα στον κόλπο της Ελευσίνας. Μάλιστα, η Κομισιόν εισηγείται δύο πρόστιμα, το ένα ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Νέες καμπάνες προστήμων ηχούν για την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα για το θριάσιο πεδίο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος παρέπεμψε εκ νέου τη χώρα μας για ρήπανση του κόλπου της Ελευσίνας από τα αστικά απόβλητα, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες δεν έγινε το αυτονόητο. Δεν λειτουργεί δηλαδή σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λιμάτων. Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θέτει σε κίνδυνο κατά την Επιτροπή τη δημόσια υγεία και υποβαθμίζει το περιβάλλον. Η Κομισιόν πήρε την απόφαση να παραπέμψει εκ νέου την Ελλάδα στο Ευρωδικαστήριο για τα αστικά λίμματα του θριασίου, επειδή στα 11 χρόνια που μεσολάβησαν δεν συμμορφώθηκε και δεν εφάρμοσε την προηγούμενη απόφαση του Ευρωδικαστηρίου το 2004 για τη διαχείριση των αστικών λιμάτων. Και παρά το γεγονός ότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος, μόλις το 28% των λιμάτων υπόκεινται σε επεξεργασία. Τώρα η Επιτροπή εισηγείται και την επιβολή δύο προστήμων για τη χώρα μας. 15.943.620 ευρώ το ένα πρόστιμο για τη μη συμμόρφωση κατά τα προηγούμενα χρόνια και το δεύτερο 34.974 ευρώ για κάθε ημέρα που καθυστερεί η συμμόρφωση. Τώρα η Ελλάδα θα πρέπει να επιταχύνει τις ενέργειές της. Η Επιτροπή θα βοηθήσει την Ελλάδα να συμμορφωθεί και να διασφαλίσει μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία χρηματοδοτήσεις για την κατασκευή υποδομών. Και όλα αυτά συμβαίνουν ένα μόλις μήνα από την προηγούμενη καταδίκη. Στις 15 Οκτωβρίου του 2015 το Ευρωδικαστήριο επέβαλε στην Ελλάδα πρόστιμο για την έλλειψη μονάδων επεξεργασίας αστικών λιμάτων σε 6 δήμους, υποχρεώνοντας τη χώρα μας να καταβάλει κατά αποκοπήν το ποσό ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ και ημερήσιο πρόστιμο 20.000 ευρώ.